Γεια σας, είμαι ο Μάριος και πάλι εδώ μαντέψτε πού, στην ολοκένουργια σειρά του καναλιού μας, στην πολλωστή σειρά του καναλιού μας, στη δεύτερη σειρά του καναλιού σε παιχνίδι της Unova Region. Θα αφήσουμε την Pokémon Blaze Black και Volt White και θα πάμε 3 χρόνια μετά περίπου, ή 2, δεν θυμάμαι. Στην Pokémon White 2 version και συγκεκριμένα στην Pokémon Volt White 2 version, Nuzlocke Challenge. Ένα ακόμα hack ROM του Dragiano, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, το οποίο το έχει περιποιηθεί. Ο Dragiano έχει βάλει πάρα πολύ ωραία στοιχεία μέσα στο παιχνίδι. Για όσους δεν έχετε δει την Pokémon Volt White 1 σειρά μου, και δεν ξέρετε τι είναι στη Volt White γενικότερα και Dragiano hacks γενικότερα, ουσιαστικά αυτός ο άνθρωπος, ο Dragiano, παίρνει τα παιχνίδια, τα original, και τους αλλάζει τα φώτα. Δηλαδή, με καλό τρόπο όμως. Δηλαδή, μου τη δίνει λίγο η μουσική αυτή, οπότε ας πάμε εδώ. Δηλαδή, ουσιαστικά δίνει boosts, δίνει επιπλέον κινήσεις, διαμορφώνει τα stats σε κάποια Pokémon που είναι πιο αδύναμα, κάνει πιο δύσκολο στους trainer, κάνει πιο δύσκολο στους gym leaders γενικά, βάζει Pokémon από όλες τις γενιές, δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν να είσαι National Index κατευθείαν. Γενικά είναι full challenging, είναι πολύ πιο challenging από τα original παιχνίδια και γι' αυτό θέλουμε να το παίξουμε και γι' αυτό θέλουμε να το παίξουμε σε Nuzlocke Challenge, για να προκαλέσουμε τον εαυτό μας να ξεπεράσουμε τα όρια μας και να παρουσιάσουμε μια πιο ενδιαφέρουσα σειρά στο κανάλι. Οπότε, οι κανόνες είναι γνωστοί, άμα δεν τους ξέρετε τους ξαναλέω μια τώρα. Η βασική κανόνα του Nuzlocke Challenge γενικότερα είναι ότι πρώτον έχεις δικαίωμα να πιάσεις μόνο το πρώτο Pokémon το οποίο βρίσκεις σε κάθε περιοχή. Μπορείς και να το πιάσεις, μπορείς και να μην το πιάσεις, αλλά δεν μπορείς να πιάσεις άλλο πέρα από αυτό. Δεύτερον, άμα κάποιο Pokémon λιποθυμήσει, γίνει faint μέσα στη μάχη, θεωρείται νεκρό, οπότε εσύ δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ξανά, πρέπει να το βάλεις στο PC για μια για πάντα και να το αφήσεις εκεί πέρα. Οπότε πρέπει να προσέχουμε να μην λιποθυμήσουν, δηλαδή να μην πεθάνουν τα Pokémon μας. Και επιπλέον πρέπει να δίνουμε nicknames σε όλα τα Pokémon που συναντάμε, για να δημιουργηθούν σχέσεις μαζί τους και να έρθουμε πιο κοντά και αυτά τα ωραία πράγματα. Θα εφαρμόσω και άλλους κανόνες, θα εφαρμόσω το set mode, δηλαδή δεν θα μπορώ να αλλάξω Pokémon άμα σκοτώσω το Pokémon του αντιπάλου. Επίσης θα εφαρμόσω, μετά από κάποιο καιρό θα εφαρμόσω τον κανόνα του Healing Items. Δηλαδή θα έχω περιορισμένο αριθμό Healing Items ανά μάχη. Παλιά είχα μέχρι 5, τώρα θα βάλω μέχρι 3, γιατί πιστεύω ότι έχω βελτιωθεί, οπότε μπορώ να το διαχειριστώ αυτό το όριο. Το πιστεύω. Θα το δούμε και τώρα. Είναι δύσκολα τα παιχνίδια, αλλά πιστεύω πως το έχουμε. Υπάρχουν και άλλοι κανόνες. Το παιχνίδι το χάνω άμα χάσω όλη μου την εξάδα ή όσα Pokémon έχω, τέλος πάντων. Έχω τους κανόνες στο description κάτω αναλυτικά, μπορείτε να πάτε να τους δείτε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Έχω ήδη ξεκινήσει τα εισαγωγικά με την Professor και έχω φτάσει εδώ πέρα. Έχω κάτσει στο σπίτι στην Aspersia City. Πρέπει να σας πω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα παιχνίδια. Η White 2 και η Black 2 είναι πολύ αγαπημένα παιχνίδια. Τα είχα και στο DS και μου είχαν αρέσει πάρα πολύ. Οπότε και έχω πάρα πολύ καιρό να παίξω και τη White 2. Είχα παίξει λίγο White 2 περίπου πέρυσι, αλλά δεν το είχα. Δεν ξέρω, δεν το έκανα και βίντεο, δεν το ένιωσα τόσο πολύ. Το έκανα σχετικά γρήγορα. Blaze Black 2 και Volt White 2 έχω πάρα πολύ καιρό να παίξω και θέλω πάρα πολύ. Θέλω πάρα πολύ, γιατί είναι απίστευτα τα παιχνίδια. Τα settings είναι alright, θα τα αφήσουμε έτσι. Και πάμε, έχω μεγάλη ανυπομονησία. Ειδικά από το σημείο και μετά όπου αλλάζει σε σχέση με τα original παιχνίδια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή εκεί που πας σε κάτι Lendimas Town, Lacunosa Town, Andela Town. Σε αυτές τις πόλεις δηλαδή που δεν είναι στα κανονικά παιχνίδια, δηλαδή είναι αλλά έχεις πρόσβαση μετά τους Elite Four, από εκεί και πέρα που διαφοροποιείται μου αρέσει πάρα πολύ. Βλέπεις και ξεχωριστές διαφορετικές route. Είναι πάρα πολύ ωραία. Επίσης να πω κάτι για αυτό το παιχνίδι, κάτι άλλο. Καλοκαίρι. Δεν είναι καλοκαίρι, είναι χειμώνας, αλλά δεν πειράζει. Να πω επίσης ότι θα παίζουμε σε challenge mode. Θα πάρουμε τώρα σε λίγο τα κλειδιά για μια παραπάνω πρόκληση. Όσο παραπάνω προκλήσει, τόσο το καλύτερο για μας, σε σημείο που θα μπορούμε να τα επεξέλθουμε. Challenge mode δεν έχω παίξει ποτέ σε αυτά τα παιχνίδια. Ουσιαστικά είναι
Κάποιοι trainers έχουν διαφορετικά movesets, διαφορετικά Pokémon γενικότερα και γενικά όλοι οι trainers έχουν αύξηση με ένα level. Οπότε θα το έχουμε λίγο στο νου μας. Let's go. Πάμε λοιπόν. Αυτή η πόλη για παράδειγμα δεν ήταν στα κανονικά παιχνίδια, η Aspersia City. Τη φτιάξανε τώρα. Όπως και κάποιες άλλες πόλεις, 5 δηλαδή περίπου πόλεις. Λοιπόν, τα κλειδιά μας τα δίνει εδώ πέρα αυτό το παιδάκι. Μας δίνει το Easy Mode. Το Easy Mode δεν θα ασχοληθούμε με το Easy Mode. Ούτως ή άλλως δεν έχει νόημα να. Δεν έχει νόημα. Έρθαμε εδώ πέρα για προκλήσεις. Δεν έχει νόημα να το κάνουμε πιο εύκολο για τον εαυτό μας. Αυτή η πρόκληση, αυτό το mode είναι που μας ενδιαφέρει, το challenge mode. Θα πάμε και θα το ενεργοποιήσουμε όταν πάρουμε και τα άλλα κλειδιά. Ναι. Επόμενο κλειδί. Αυτό είναι για κάτι με το οποίο δεν θα ασχοληθούμε εμείς καθόλου. Ωραία. Μας έδωσε τα κλειδιά. Εμείς αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι θα κάνουμε ένα save και θα κάνουμε reset το παιχνίδι έτσι ώστε να πάμε και να ενεργοποιήσουμε το κλειδί για να ενεργοποιηθεί η δυσκολία. Οπότε πάμε πάλι εδώ. Ωραία. Νομίζω είπε είναι με το Unova Link. Key System Settings, Set Difficulty, Challenge Mode. Ωραία. Μας λέει ότι τα επίπεδα θα είναι πιο υψηλά. Το επιπλέον που δεν μας το λέει είναι ότι ουσιαστικά θα είναι και πιο δύσκολη γενικότερα. Θα κρατάνε πιο περίπλοκα items, θα έχουν πιο περίπλοκες κινήσεις. Θα είναι γενικά πιο κομπλέ και πιο δύσκολη γενικότερα για μας. Θα το δείτε κιόλας τώρα. Εμείς εδώ πέρα, αυτός είναι ο rival μας, ο Hugh, ο οποίος για κάποιο λόγο τον κουβαλάμε. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει βουλή αυτός να πάει κάπου που θέλει αυτός μόνος του. Τέλος πάντων. Και ουσιαστικά πάμε να πάρουμε το starter Pokémon μας εδώ πέρα. Κοιτάξτε, ωραία θέα. Πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Αυτά τα παιχνίδια. It's so pretty. Η Bianca, η οποία άμα θυμάστε ήταν rival μας στην προηγούμενη σειρά, την Pokémon Volt White, η οποία μας σκότωσε κάποια Pokémon σε μια triple μάχη. Μας σκότωσε. Δεν θυμάμαι. Πιο ράγκλι. Όχι, το Raichu μας σκότωσε. Ναι, εγώ είμαι ο Μάριος. Ελπίζω. Βασικά την Bianca δεν την πολύ μάμε σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε δεν θα μας σκότωσε άλλα Pokémon. Τον Τσέρν αντίθετα τον πολεμάμε και μάλιστα είναι και Gym Leader, ο πρώτος Gym Leader και είναι δύσκολος. Πρώτος Gym Leader, οπότε πρέπει να προσέχουμε. Λοιπόν, να τα starters. Λοιπόν, έχουμε Tepig, έχουμε και Snivy και έχουμε και ένα Ossawood. Λοιπόν, όπως ξέρετε, άμα ξέρετε, είχα κάνει ένα διαγωνισμό στον οποίο διαγωνισμό ο νικητής θα είχε ένα προνόμιο, ένα έπαθλο. Θα μπορούσε να διαλέξει το starter μου για αυτό το παιχνίδι και το nickname του. Και αυτός ο νικητής, ο Νικόλας, διάλεξε το Ossawott. Πολύ καλή επιλογή. Είχαμε πάρει στην προηγούμενη σειρά το Snivy, οπότε τώρα μου αρέσει που παίρνουμε κάτι διαφορετικό. Ossawott. Τέλεια. Θα του δώσουμε και το nickname το οποίο μου είπε, το οποίο είναι... Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος πώς θα το προφέρω, πώς πρέπει δηλαδή να το προφέρω, αλλά είναι... Νομίζω είναι αυτό, ελπίζω να μην έχω κάνει κάποιο λάθος. Σφέρο σελ. Ο σφέρο σελ το Ossawott. Τέλεια. Πέραμε και την Pokédex. Υπέροχα. Ναι, θα μαζεύουμε πληροφορίες για τα Pokémon. Λοιπόν, θέλω εδώ κατευθείαν το Ossawott το οποίο πήρε. Είναι αρσενικό. Είναι modest nature. Οκ, μπορεί να είναι καλό αυτό, μπορεί και όχι. Cell Armor είναι φανταστικό ability. Φανταστικό, απίθανο ability. Το Modest νομίζω είναι καλό τώρα για την αρχή. Παίρνουμε κάποιες κινήσεις όπως Razor Cell που είναι physical. Γενικά νομίζω ο Σάμπορο ότι είναι πιο προορισμένος για physical attacker, οπότε δεν ξέρω αν είναι καλό το Modest. Αλλά για την αρχή με το Water Gun και με τα σχετικά είναι καλό. Μπορούμε να τον προσαρμόσουμε και ώστε να είναι και καλό special attacker. Και mix attacker βασικά, δεν υπάρχει θέμα. Μακάρι να τον κρατήσουμε δηλαδή για να φτάσει μέχρι αυτό το σημείο το Ossawott. Λοιπόν, και τώρα αυτό που θα γίνει, ο Hugh, αυτό που θα γίνει τώρα, άμα τελειώσουν τα βαρετά cutscenes, τα οποία δεν τα διαβάζω, είναι θα έχουμε μία μάχη με τον rival μας, ο οποίος έχει
Ένα σνάιδι από αυγό, λέει. Okay, μια χαρά. Πρώτη μάχη δεν λαμβάνω. Δεν τη λαμβάνω υπόψη μου ως την αρχή του Nuzlocke. Διότι... Κοιτάξτε, είναι level 6. Το challenge mode έχει κιόλας επίδραση στα levels των trainer. Εγώ δεν μπορώ να κάνω πολλά. Θα πάω για tackle. Ούτως ή άλλως Lear δεν μπορώ να πάω γιατί αυτός μπορεί να έχει το contrary. Έχει ένα level advantage το οποίο είναι γενικά... θεωρητικά δηλαδή έχει ένα πλεονέκτημα. Αν και φαίνεται ίδια damage θα κάνουν οι κινήσεις μας. Okay, το δικό του το Lear έχει το κανονικό effect. Δεν έχουμε εμείς κάποιο contrary. Το Cell Armor είναι... Πλάκα, δεν μπορεί να πάρει κυριαρχή λόγω του Cell Armor. Είναι Speed Tie επίσης, από ό,τι φαίνεται. Critical και εμείς πήραμε, τέλεια. Μην πας για... Α, είμαστε και πιο γρήγοροι. Οπότε σκοτώναμε το Snivy. Πάρα πολύ ωραία. Παίρνουμε για κάποια XP. Φτάνουμε level 6. Φτάνουμε level 6, τέλεια. Level 7. Και level 7. Ωραία. Και παίρνουμε και όλα στο Water Gun. Τέλεια. Ο Σφαίρος Σέλ έχει πάρει τις κινήσεις που πρέπει για να ανταπεξέλθει στις πρώτες route, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Το θέμα είναι να πιάσουμε καλά Pokémon σε αυτές τις πρώτες route. Δεν είναι εύκολο αυτό, δεν έχει πολλά καλά Pokémon, έχει κάποια που ξεχωρίζουν, αλλά εντάξει, θα πάρουμε πολλά... πολύ σαβούρα γενικά στην αρχή του Nuzlocke. Το θέμα είναι να την αξιοποιήσουμε, γιατί το σκουπίδι του ενός είναι ο θησαυρός του άλλου, οπότε δεν θέλω εγώ να... βάλω μια ταμπέλα σε κάποιο Pokémon, δεν είναι καλό. Διότι μπορεί να είναι καλό και απλά εγώ να μην ξέρω να το χρησιμοποιώ ή μπορεί να μου χρησιμεύσει σε κάποια περίπτωση. Π.χ. μπορεί να χάσω όλα τα Pokémon μου και να το χρειαστώ αυτό το Pokémon. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αξιοποιήσω κάθε Pokémon το οποίο παίρνω. Ναι, ξέρω, μας έδειξες που χιλάρουμε τα Pokémon, μας έδειξες το PC. Παίρνουμε κάποιες Pokéballs. Νομίζω μας δίνει πολλές Pokéballs από την αρχή ο Ντραγιάνο σε αυτό το παιχνίδι. Μας δίνει 20 περίπου. Έχουμε 30 Pokéballs, πιο πολλές. Λοιπόν, και θα, οπότε αφού έχουμε Pokéballs, θα δώσω τα υπόλοιπα λεφτά σε Potions. Αν και δεν θα τα χρησιμοποιήσω στη μάχη, οπότε δεν έχει και τρελή σημασία. Ο Σφαίρος Σέλ είναι χιλαρισμένος. Οπότε μπορούμε να πάμε έξω. Και έρχεται η μητέρα μας. Όχι, ναι, η μητέρα μας με την. Αυτή ποια είναι, η αδερφή μου, δεν ξέρω ακριβώς. Τέλος πάντων. Μας δίνει τα running shoes για να τρέχουμε. Ωραία, έχω βάλει και κάποια action replay codes για να τρέχω πιο γρήγορα και κάποια ωραία πράγματα γενικά. Και μας δίνει και ένα town map. Υπέροχα. Τέλεια, τέλεια. Θέλω να πάω να πιάσω Pokémon, οπότε αφήστε με στην ησυχία μου. Άσε με μάνα. Ευχαριστώ. Και μπορούμε και να τρέξουμε τώρα. Yuppie. Ναι, συγγνώμη. Και τι μας δίνει? Μας δίνει ένα ποδήλατο και okay. Απλά σαν δώρο ένα ποδήλατο. Μια τυχαία κυρία. Ευχαριστώ. Ξέρω εγώ πόσες ταχύτητες έχει φάση. Λοιπόν, και τώρα κλασικά θα μας δείξει πώς το πιάνουμε ένα Pokémon. Η Bianca. Θα το κάνω ένα skip αυτό. Λοιπόν, ξεπέρδεψαμε το βαρύ το cutscene. Οπότε είμαστε πανέτοιμοι να πιάσουμε το πρώτο Pokémon πέρα από το starter. Το πρώτο Pokémon της σειράς. Δεν ξέρω τι να ελπίζω. Δεν θέλω κάποιο σου κάποιο πατράτ ή κάποιο Pereloin. Κάτι διαφορετικό, ίσως. Οκ. Okay. Α, κάτι άλλο. Μου έχετε στείλει κάποια nicknames. Θα σας παρακαλέσω να τα γράψετε πάλι εδώ πέρα. Γενικά... ως question of the day θα σας πω απλά γράψτε μου όποιο nickname θέλετε να βάλω σε κάποιο Pokémon. Ό,τι μου γράψετε εδώ πέρα. Γράψτε μου και αυτά που μου έχετε γράψει στην προηγούμενη σειρά. Για να τα δω εδώ πέρα όλα μαζεμένα και θα μπουν όλα αργά ή γρήγορα σε κάποιο Pokémon, πιστεύω και ελπίζω. Οπότε απλά προτείνετε μου nickname. Πρώτο Pokémon για αυτό το Nuzlocke. Είναι ένα κάτρεπι. Είναι ένα κάτρεπι. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό για τον εξής απλό λόγο. Μπορεί να γίνει Butterfree πριν το πρώτο gym. Και είναι ένα full evolved Pokémon, στο οποίο φυσικά ο Ντραγιάνο έχει δώσει κάποια boosts, κάποιες αυξήσεις στα stats. Οπότε αυτό μπορεί να μας βοηθήσει.
Γενικά νομίζω είναι από τα καλά encounters στο Caterpie, αν και δεν του φαίνεται. Είναι καλό encounter το Caterpie. Δεν θα το πω για κάποιο tackle ή για κάποιο water gun, γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να το σκοτώσει το Caterpie. Οπότε απλά θα πετάξουμε Pokeballs πολλές και θα ελπίσουμε κάποια στιγμή να το πιάσει. Δεν πρέπει να είναι και πάρα πολύ δύσκολο να το πιάσουμε αυτό το Caterpie. Πιστεύω και ελπίζω. Είναι ένα απλό Caterpie. Οπότε κάνε μας τη χάρη. 1, 2, 3. Πιάσαμε το Caterpie έτσι απλά και ωραία. Είχαμε πιάσει ένα Weedle στη World Wide 1. Τώρα πιάνουμε Caterpie. Μια χαρά. Λοιπόν, θα σκεφτώ εγώ ένα nickname για αυτό το Pokémon. Λοιπόν, είναι Butterfree το Pokémon. Δηλαδή που δεν περιέχει βούτυρο. Εγώ θα το πω έτσι, θα το πω λακτόζι. Λακτόζι, γιατί δεν ξέρω, μου αρέσει σαν όνομα. Calm Nature, καλό Nature. Θα δούμε για το ability τι θα γίνει όταν εξελιχθεί σε όλες αυτό, αλλά πιστεύω. Και ένα η φοβερή cutscene όπου ο Alder, ο φοβερός και τρόμερος Alder, πέφτει από δεν ξέρω και εγώ τι ύψος. Το κάνει συνέχεια ο καμικάζι τρελός. Και μας ελέγχει και δεν ξέρω τι φρίσκει, normal φρίσκει, τίποτα. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε εμείς, καταρχάς θα θεραπεύσουμε το Pokémon και κατά δεύτερον θα πάρω κάποιο item που έχει εδώ πέρα. Θα κάνω μια μικρή προπόνηση στο Caterpie, τώρα λίγο off camera, ίσα ίσα για να πάμε για να και να πιάσουμε και ένα ακόμα Pokémon στην επόμενη route. Δεν θέλω να πάω μακριά σε αυτή τη route, σε αυτό το part μάλλον. Δεν θέλω να κάνω πολλά πράγματα, δεν θέλω να πολεμήσω πολλούς trainers. Θέλω όσο λιγότερους γίνεται, απλά δεν θέλω να πιάσω κάποια παραπάνω Pokémon, έτσι ώστε να έχουμε θέσει τις βάσεις για να κάνουμε παραπάνω πράγματα στο επόμενο part. Άμα καταλάβω τι εννοώ. Οπότε, αυτό που θα κάνουμε τώρα, θα κάνω λίγο προπόνηση στο Caterpie. Λοιπόν, τελειώσαμε το grinding, έχουμε έτοιμο το Pokémon μας, έχουμε μία εξέλιξη. Ο Lactozzi εξελίχθηκε κιόλας στο Metapod. Okay, το ξέρετε μετά από τι είναι. Έχει πάρει το Electroweb. Έχει καλές κινήσεις πλάκα-πλάκα. Έχει πάρει το Electroweb, το οποίο δεν περίμενα να πάρει. Και έχει κάποιες ωραίες backtap κινήσεις, backbite και struggle back. Και το Harden, κλασικά ως Metapod, πρέπει να κάνει Harden, δεν μπορεί. Είναι πάντως... Έχει ενδιαφέρον αυτό το Pokémon. Θα μπορεί να μας βοηθήσει, πιστεύω, για το πρώτο gym του Τσέρεν. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ πέρα σε αυτή τη route. Έχουμε μία trainer μάχη κατευθείαν, στην οποία θα ξεκινήσω με Oshawott. Θέλω για αυτό το πάρω να πολεμήσω όσο πιο λίγες μάχες γίνεται, για να πάρω τουλάχιστον το encounter αυτής της route. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να προχωρήσω στο ράντσο, θα το επιδιώξω να προχωρήσω και στο ράντσο, αλλά θέλω τουλάχιστον να το πω και μόνο αυτής της route. Θα δω και τι level είναι όλοι αυτοί. Δεν ξέρω αν έχουν κιόλας πάρει boost στα level τους. Level 7 πατράν, δεν ξέρω, μπορεί. Πολύ πιθανό να έχει πάρει boost. Λοιπόν, πάμε. Αργά και σταθερά, δεν έχει και πολλά πράγματα να κάνουμε στις πρώτες μάχες εδώ πέρα. Απλά water gun, water gun, water gun. Άμα χρειαστεί αλλαγή, άμα χρειαστεί item, θα το βάλουμε. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη στρατηγική. Οπότε απλά water gun, water gun. Άμα είμαστε και τυχεροί, θα πάρουμε και max damage, θα σκοτώσουμε αυτό το πατράτ. Δεν παίρνουμε το level δυστυχώς. Τώρα το zigzagoon πέρα το προσέχουμε λίγο, διότι είμαστε σε μείον ένα defense από το πατράτ. Οπότε άμα κάνει κανένα tackle, κανένα headbutt, okay, το έχουμε. Πώς θα κάνει αυτό? Μια χαρά. Σκοτώνουμε. Τέλεια. Ωραία, πάει ο πρώτος trainer πάρα πολύ εύκολα. Δεν χρειάστηκε να βάλουμε το Metapod μέσα. Ο Sferocell τα κανόνισε μόνος του. Και παίρνει αρκετά καλά XP. Λοιπόν, από εδώ και πέρα έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε κάποιον άλλο υποχρεωτικό trainer και όμως έχουμε. Δεν θα χιλάρω, πιστεύω είμαστε καλά από XP. Ούτως ή άλλως έχουμε 3 healing items στη μάχη. Αυτές οι μάχες οι πρώτες δεν χρειάζεται καν να... Δεν είναι καν απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε κάποιο healing item, ένα δηλαδή. Μπορούμε και με κανένα. Οπότε αυτό το Purloin, ίσως να δοκιμάσω τον Metapod για το Purloin. Να δω αν το έχει, πιστεύω πως το έχει. Έχει Bug Bite, Harden, τα σχετικά. Struggle Bug. Struggle Bug νομίζω θα είναι λίγο καλύτερο. Νομίζω μας κάνει και Growl σίγουρα Struggle Bug. Σιγουρότατα. Θα μπορούσα και να τις κάνω και skip αυτές τις μάχες, αλλά εντάξει, πρώτες μάχες μην τις κάνουμε skip. Μην είμαστε τόσο σκληροί από τώρα. Ας δούμε λίγο τον
τον Μέτα από το θηρίο αυτό να κάνει λίγο, να φτερίζει λίγο με στη μάχη. Στις γατούλες, γατούλα. Ωραία. Νομίζω πως έχει έναν trainer τον οποίο μπορούμε να σκυπάρουμε και να πάμε κατευθείαν στο ράντσο μέσα. Το οποίο είναι καλό, να το ξέρω. Διότι μπορώ, άμα είναι έτσι αυτό, μπορώ να πιάσω και εδώ πέρα από και στο ράντσο για αυτό το πάρθο. Και να τα κάνω μια προπόνηση όλα μαζί στο τέλος. Όχι στο τέλος βασικά, για το επόμενο πάρθ. Και να έχουμε μια full ομάδα για το επόμενο part. Full ομάδα, δηλαδή όσα Pokémon μπορούμε να πάρουμε μέχρι τώρα. 4 Pokémon. Πάντως, ο Sphaerocell κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά μέχρι τώρα. Εντάξει, μπορεί να ξεφύγει λιγάκι στα level, αλλά καλό είναι να έχουμε ένα δυνατό Pokémon. Σε challenge mode κιόλας. Είναι απαραίτητο. Δεν παίρνει κάποια καινούργια κίνηση εδώ μεταξύ. Πιστεύω θα έπαιρνε. Και τώρα για το Sunkern, πίσω στο Metapod. Μην πάει για κανένα. Giga Drain. Όχι, δεν θα πάει Giga Drain. Για κανένα Absorb το πολύ. Absorb, ok. Γι' αυτό έχουμε Metapod, ο οποίος είναι Bug Sketo, δεν είναι Bug Poison. Bug Poison είναι τα κακούνα. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ok. Ωραία, λοιπόν. Τώρα. Που έχουμε ξεμπερδέψει. Θα βάλω ένα Potion. Στον Ocelot και πάμε να πιάσουμε το Pokémon για αυτή τη route. Ωραία λοιπόν. Αυτό είναι εδώ πέρα, το κάνουμε skip για την ώρα. Θα τον πολεμήσω UF Camera στο επόμενο part. Πάντως θέλω εδώ ότι θα πιάσω για αυτή τη route. Ας είναι κάτι καλό. Είναι ένα Sunkern, ok. Δεν είναι και τρομερό. Μπορεί να γίνει όμως. Για τα πρώτα gyms πραγματικά δεν είναι τόσο καλό, αλλά ένα grass type στην ομάδα βοηθάει για να καλύψει ίσως κάποιες αδυναμίες που έχει ο Sphaerocell. Θα το αποδυναμώσω λίγο. Τελικά δεν χρειάστηκε να το αποδυναμώσουμε πάρα πολύ. Το πιάσαμε. Πιάσαμε το Sunkern. Τέλεια. Άμα παίρνουμε κάποιο Sunstone σχετικά νωρίς, θα είναι καλό. Δεν νομίζω πάντως ότι συμβαίνει αυτό. Οπότε θα συμβιβαστούμε με ένα Sunkern για το πρώτο gym. Το οποίο θα το πούμε. Λοιπόν, θα τον πω Σαντιάγκο, ένα απλό όνομα, αλλά σαν το σαν με το σαν του ήλιου. Χαχαχα, γελάστε, σας παρακαλώ, please. Λοιπόν, φλώσες η ranch, είμαστε στο ράντσο. Είμαστε στο ράντσο, στο οποίο μπορούμε να πιάσουμε ένα ακόμα Pokémon. Αυτές οι περιοχές όλες δεν υπήρχαν στο πρώτο παιχνίδι. Εδώ πέρα έχει κάποια ωραία Pokémon, κάποια πάρα πολύ ωραία Pokémon. Ας τα εκμεταλλευτούμε αν μπορούμε. Ελπίζω. Please, ας είναι κάτι καλό. Είναι ένα Tailo, ok, δεν είναι για κακό Pokémon, πιστεύω. Το Tailo, δεν ξέρω για το πρώτο gym, που είναι normal type gym, η Lidro Cheren, αν είναι και τρομερό. Πιστεύω δεν θα πεθάνει με ένα tackle. Ok, φοβόμουν critical hit, αλλά και το critical hit θα ήταν κομπλέ. Τώρα βέβαια δεν ξέρω, οπότε δεν θα το ρισκάρω να το αποδυναμώσω κι άλλο. Θα πετάξω απλά την Pokéball, όσες και αν πάρει, δεν νομίζω να πάρει και πολλές. Μία, δύο, τρία. Πιάσαμε και το Tailo. Και what do you know, αυτή θα είναι η full ομάδα μας για το πρώτο gym. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Καθόλου. Γιατί ουσιαστικά το θέμα με την Pokémon Black 2 και White 2 είναι ότι απλά δεν έχεις πάρα πολλά encounters για το πρώτο gym. Για το πρώτο gym έχεις μόνο 4. Encounters, τα οποία δεν είναι και τρομερά απέναντι στα normal type Pokémon. Οπότε θα πρέπει να είσαι λίγο ή να είσαι τυχερός ή να σκεφτείς πιο περίπλοκες στρατηγικές. Ή απλά να σπαμάρεις επίθεση και να ελπίζεις, δεν ξέρω. Λοιπόν, Scissors, το κλασικό όνομα του Tailo και το Swellow. Και λοιπόν, off camera θα κάνω μια προπονησούλα σε αυτά τα Pokémon. Αυτά τα 4 Pokémon εδώ πέρα. Να τα τσεκάρουμε πλάκα-πλάκα. Το Sunkern. Δεν έχει καλό nature, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ούτε αυτός έχει καλό nature, αλλά έχει τον Guts, το οποίο είναι καλό γενικά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. It's fine. Όσο εγώ δεν έχει καλό nature προς το παρόν. Αυτό ήταν το βίντεο, αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Αφήστε ένα like, ένα comment και ένα subscribe. Question of the day, πείτε nicknames για τα επόμενα Pokémon τα οποία θα πιάσουμε. Να μην είναι συγκεκριμένα αν γίνεται, να λέτε γενικά nicknames που θέλετε να δείτε στα Pokémon. Αυτό, bye bye.